Με την υπόσχεση ότι σύντομα θα ξανασυναντηθούν προκειμένου να βρουν εκείνους τους τρόπους για την ανάπτυξη συνεργασιών, αποχώρησε από την Κομωτινή ο Γάλλος πρόξενος στη Θεσσαλονίκη, όπου είχε συνάντηση με φορείς της Ροδόπης. Ανάμεσα σε αυτούς είδε και τον Δήμαρχο Κομωτινής Γιώργο Πετρίδη, με τον οποίο συμφώνησε πως υπάρχουν τα περιθώρια συνεργασιών σε πολλά επίπεδα, όπως είναι ο τουρισμός. Σε κλίμα φιλικό και σε πολύ χαλαρή διάθεση έγινε η συνάντηση μεταξύ του Δημάρχου Κομωτινής και του Γάλλου πρόξενου στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλος πρόξενος Κριστόφρι Γκολ βρέθηκε για πρώτη φορά στην περιοχή, όπου είχε τη δυνατότητα να δει και άλλους φορείς και να συζητήσει για θέματα που αφορούν στη Ροδόπη. Ο κύριος Ριγκόλ, ιδιαίτερα φιλικός και από ό,τι έδειξε με πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ, δήλωσε σε άπτεστα ελληνικά την αγάπη του για την Ελλάδα και τη Θράκη. Η κουβέντα με τον κύριο Δημάρχο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Προπαντών γιατί πρόκειται για την πρώτη μου επίσημη επίσκεψη στην Κομωτινή. Δηλαδή πρέπει να ομολογήσω ότι πριν από τη συζήτηση αυτή ήξερα λίγο για την πόλη σας και ήταν μια πολύτιμη ευκαιρία να μάθω περισσότερο. Και πράγματι ο Δήμαρχος μου είπε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα όσον αφορά την ιστορία, την κατάσταση της πόλης. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης ανέφερε πως ο Γάλλος διπλωμάτης ήθελε να έχει λεπτομερή ενημέρωση για την περιοχή και τα προβλήματά της, αλλά και για τους στόχους που θέτει η Δημοτική Αρχή, αποδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο ότι δεν αρκέστηκε σε μία απλή εθιμοτοπική επίσκεψη. Αντιθέτως, όπως είπε ο Δήμαρχος, ήθελε να μάθει επί της ουσίας όλα όσα συμβαίνουν σε επίπεδο οικονομικό, τουριστικό και πολιτιστικό. Πραγματικά νομίζω ότι αυτό το οποίο ήταν ο κύριος σκοπός της επίσκεψής του, προσπάθησα τουλάχιστον να το φέρω εις πέρας, και πάντα ο πρώτος σκοπός μιας επίσκεψης, πρώτης επίσκεψης ενός διπλωμάτη σε μια περιοχή είναι να μάθει τα του παρόντος κυρίως και τα του μέλλοντος της περιοχής. Ήταν μια γόνιμη συζήτηση,